Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή face to face ξεκινάει. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Νικόλαο Βρετό, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Αγίου Δημητρίου Αττικής. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Ξέρουμε ότι ο σταθμός ο ιντερνετικός, το Local TV, είναι πάντα κοντά, τουλάχιστον όσον αφορά τα Δημοτικά Συμβουλία του Δήμου μας, του Δήμου Αγίου Δημητρίου, και χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία να απευθυνθώ προς τους δημότες μας, έτσι ώστε να τους ενημερώσω σύμφωνα με τα ερωτήματα που εσείς θα μου θέσετε. Σε αυτές τις εκλογές κατεβαίνετε ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του Αγίου Δημητρίου, με τον συνδυασμό Δυνατή Πορεία, Ώρα για Δράση, Συνεργασία Ανατροπής, με υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Μανώλη Παπαδακάκη. Είσαστε πολιτικά δραστήριο στα κοινά του Δήμου αρκετά χρόνια. Τι σας όθησε να ξανασχοληθείτε και πάλι με τα κοινά και σε αυτές τις εκλογές? Είμαι δύο θητείες. Την πρώτη ως Δημοτικός Σύμβουλος. Την προηγούμενη φορά είχα κατεβάσει ένα συνδυασμό μαζί με φίλους και συνεργάτες που πιστέψαν στη διαφορετική άποψη που πρέπει να έχουμε όσοι τελικά πήγαμε από τα κοινά, αλλά όντας παραπονούμενοι για αυτά που συμβαίνουν. Οπότε είπαμε να κατέβουμε για να δείξουμε το στίγμα μας στην πόλη μας. Κατάλαβα όμως ότι όταν δείχνεις το στίγμα σου, πρέπει μετά να πηγαίνεις και στο διατάφτα. Δηλαδή πώς αυτό το στίγμα μένει ως μία άποψη που πιθανό να είναι εκτική και από εκεί και πέρα να μην είναι αποτελεσματική. Τότε είδαμε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί συνδυασμοί και το διέρη και βασίλευε είναι μια διαδικασία που όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον που εγώ έχω αντίληψη, αλλά και διαχρονικά, που δεν ωφέλησε ποτέ το τόπο μας, πόσο μάλλον μια μικρή τοπική κοινωνία σαν τον Άγιο Δημήτριο. Και ήμουν απεπισμένος ότι έπρεπε το επόμενο βήμα να γίνει με συνεργασία. Γι' αυτό και με τον κύριο Μανώλη Παπαδακάκη, που τον σέβομαι και τον εμπιστεύομαι απόλυτα, που έχει εμπειρία στα δημοτικά πράγματα, καθίσαμε και συζητήσαμε με μια προϋπόθεση. Ότι πρόκειται περί συνεργασίας, ειλικρινούς, ο καθένας κρατάει αυτά που τον ενδιαφέρουν όσον αφορά τις προσωπικές του πεποιθήσεις και θέσεις και συνδύνουμε τα χέρια να συνεργαστούμε για το καλό του Δήμου. Γι' αυτό και ο τίτλος του συνδυασμού δεν είναι τόσο συνηθισμένος, αλλά είναι αυτός που μας αντιπροσωπεύει, Δυνατή Πορεία, Ώρα για Δράση, Συνεργασία Ανατροπής. Οπότε έχουμε μια συνεργασία. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Αγίου Δημητρίου? Είναι ένα πρόβλημα, για μένα το κυριότερο πρόβλημα, είναι η σχέση εμπιστοσύνης, η οποία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της διοίκησης και των δημοτών. Είναι γνωστές οι προκαταλήψεις που υπάρχουν ανάμεσα στους δημότες, ειδικά σε μια περίοδο κρίσης που ζούμε αυτή την περίοδο. Πρέπει επομένως όσοι θέλουν πραγματικά να αναλάβουν το σταυρό της διοίκησης, γιατί δεν πιστεύω ότι σε αυτή την περίοδο τα πράγματα είναι εύκολα. Είναι τόσο δύσκολα και τόσο όμως πολύτιμη η ελάχιστη πόρη που θα πρέπει με ένα τέτοιο τρόπο να τους διαχειριστούμε, έτσι ώστε να ωφεληθούν οι πολίτες. Αν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, τότε θα συμφωνήσουμε ποια είναι τα προβλήματα. Βεβαίως, η καθημερινότητα είναι κύριο πρόβλημα. Καθαριότητα είναι κύριο πρόβλημα. Αλλά αυτό είναι μια μάχη ζωής, δεν θα λείψει ποτέ. Το θέμα είναι να κάνουμε και άλλα πράγματα για τα οποία θα ενεργοποιήσουμε τους πολίτες μας, έτσι ώστε να συμπαρασταθούν στο έργο μας. Οπότε, ποια νομίζετε ότι είναι αυτά τα έργα? Αυτά υπάρχουν τα έργα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα. Εμείς είμαστε ένας ευλογημένος τόπος ο Αγίος Δημήτριος, γιατί έχει την πολυτέλεια να έχει τρεις σταθμούς μετρό εντός των ορίων, να είναι 7 χιλιόμετρα από την ακτή του γειτονικού δήμου του Αλίμου και άλλα 9 χιλιόμετρα από το κέντρο του Συντάγματος. Άρα συγκοινωνιακά είναι ένας κόμπος. Τα κυριότερα προβλήματα, τα μακροπρόθεσμα που πραγματικά και εντυπωσιακά θα αλλάξουν την ποιότητα ζωής στην πόλη μας, που βέβαια να σημειώσω δεν εξαρτώνται μόνο από το Δήμο, κυρίως εξαρτώνται από τις πιέσεις που πρέπει να ασκεί ο Δήμος προς την περιφέρεια και την κεντρική διοίκηση, έτσι ώστε να τα αντιμετωπίσει. Και αυτά είναι ο χώρος του ασυρμάτου, ο χώρος της ΔΕΗ και το εξαιρετικό κάλους ρέμα της Πικροδάρνη, που αυτά τα ακούμε πολλά χρόνια από όταν ήδη ήμουνα νέο παιδί. Ελπίζω να μην τα ακούσουν και τα εγγόνια μας.
ως προβλήματα. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του συνδυασμού σας έναντι όλων των υπολείπων? Είναι αυτό που είπα και στην εισαγωγή, η συνεργασία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε όλες τις κοινωνίες, πόσο μάλλον στις τοπικές που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, ότι πρέπει να βρεθούμε από κοινού, που δεν υπάρχουν προβλήματα διαφορετικού χρώματος. Υπάρχουν προβλήματα κοινά και θα πρέπει αυτή τη δύσκολη περίοδο να τα περάσουμε μαζί. Το πλεονέκτημα του συνδυασμού μας είναι ακριβώς η συνεργασία, που είναι καθαρή, ξάστερη, διαυγής, και γι' αυτό πιστεύω πάρα πολύ ότι θα έχουμε και θετικό αποτέλεσμα. Στις 18 Μαΐου οι δημότες προσέρχονται στις κάλπες. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να τους δώσετε? Το πρώτο μήνυμα είναι να προσέρχονται στις κάλπες. Υπάρχει τέτοια στεναχώρια στον κόσμο κάτω, τόσα τα προβλήματα, μέχρι και σε σημείο απόγνωσης. Και η γενίκευση ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε, που έχουν κάθε λόγο να το υπερασπίζονται αυτό, έχουν εξαπατηθεί πάρα πολλές φορές, είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Θα πρέπει στις τοπικές κοινωνίες, επαναλαμβάνω, ίσως ακούγεται και μονότονο, να βρούμε πραγματικά τους ανθρώπους που ξέρουμε. Όχι από τη θέση ή το αξίωμά τους, αλλά από την πορεία τους στην καθημερινή τους ζωή, την οικογενειακή, την επαγγελματική, την κοινωνική, και να έρθουν. Ας έρθουν και ας ψηφίσουν αυτούς που θεωρούν, όχι ότι θα τους εξυπηρετήσουν, αλλά αυτούς που θα εξυπηρετήσουν το μέλλον των παιδιών τους. Κύριε Βρετέ, σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που μου δώσετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους συνδημότες μου, και θα ήθελα από αυτό το βήμα που μου δώσετε πραγματικά να τους ζητήσω, αν πιστεύουν ότι επάξια τους εκπροσώπησα, να στηρίξουν και προσωπικά εμένα, αλλά και αν όχι εμένα, το συνδυασμό μας, δυνατή πορεία, ώρα για δράση, συνεργασία, ανατροπής. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή face to face τελείωσε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας.